Και δίδεται η κίνηση για την πέμπτη υποδρομή. Ανακόπτει ο Τζιν Τραπ μένοντας πίσω. Πιέζει ο Χάος Κάπτιν για το κεφάλι. Έρχεται όμως εξωτερικά του Ρεντ Ράμεσης. Ο Δολαριούλης ακόμα πιο έξω. Στη συνέχεια βελτιώνεται πίσω τους ακριβώς ο Μέντορ. Τελικά για την πρωτοπορία συγκαλπάζουν απ' έξω ο Ρεντ Ράμεσης. Εσωτερικά του πάντα ο Χάος Κάπτιν και πιο έξω έρχεται και ο Δολαριούλης, ο οποίος θέλει να προωθηθεί στο κεφάλι. Το ίδιο θέλει να κάνει πιο πίσω ο Τζιν Τραπ, που βελτιώνει συνεχώς την θέση του πιάνοντας τον Χάος Κάπτιν, ενώ θα μείνει στην πέμπτη θέση ο Μέντορ, έχοντας εξωτερικά του τον πρώτο Σάρτ και στην τελευταία θέση είναι ο Secret Rebel. Έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά στο σημείο περίπου των 800 μέτρων. Έχει βγει ο Ρεντ Ράμεσης στην πρωτοπορία, ακολουθούμενος πλέον εξωτερικά από το Δολαριούλη, κοντά του τρέχοντας δεύτερη-τρίτη ρόδα συνεχώς ο Τζιν Τραπ. Λίγο πιο πίσω από μέσα είναι ο House Captain, ενώ έχει βελτιωθεί απ' έξω ο πρώτο Σάρτ. Πίσω του έχει μείνει ο Mentor. Παραμένει στην εσωτερική και μείνει σχεδόν τελευταίος, καθώς τον έχει πλησιάσει πλέον και ο Secret Rebel και τον προσπερνά, μάλιστα αφήνοντάς τον στην τελευταία θέση στο σημείο πλέον των 500 μέτρων. Στρίβουμε για την τελική ευθεία και ο Ρεντ Ράμεσης, ενώ προηγεί. Δέχεται επίθεση από το Δολαριούλη και απ' έξω πλέον και ο Τζιν Τραπ. Επιτίθεται και αυτό με τη σειρά του, ενώ Φινις κάνει δυνατό από μέσα και ο Μέντορ στα τελευταία μέτρα που έχει δυνάμει και προσπαθεί να ξεπεράσει από την εσωτερική την αντίσταση των αντιπάλων του. Με πολύ ωραίο βήμα ο Μέντορ έρχεται και θέλει να πάρει και την νίκη, ενώ απ' έξω έχει επιτεθεί ο Τζιν Τραπ και προηγείται ελαφρά. Δεν καταλείπει ο Δολαριούλη όπω και ο Ρεντ Ράμεσης από μέσα και έρχεται και ο Χάος Κάπτεν απ' έξω πολύ δυνατά στα τελευταία μέτρα. Τζιν Τραπ και Χάος Κάπτεν απ' έξω δυνατά ο Μέντορ από μέσα. Τζιν Τραπ στα τελευταία μέτρα. Χάος Κάπτεν απ' έξω τρίτο ο Μέντορ. Τέταρτος ο Δολαριούλης. Λοιπόν, πολύ δύσκολη άφηξη. Θα δούμε και πάλι το replay για να αποσαφινιστεί. Εδώ δείτε, απ' έξω νούμερο 4 House Captain, νούμερο 6 Zin Trap, νούμερο 5 Mentor, νούμερο 1 Δολαριούλης, πολύ κοντά πέμπτος ο Ρεντ Ράμεσης και το αποτέλεσμα 4-6-5-1. House Captain, σου είπα. Αυτό το άλογο είναι πολύ σκληρό. Εδώ, εντάξει, άφηξη έχει... για Όσκαρ, όπως καταλαβαίνετε. Δείτε εδώ άφηξη. Βέβαια, ο Μάριος έχει... πρέπει να του έχουν φύγει τα χέρια εδώ. Έτσι, είναι μια ευθεία που δίνει. Απίστευτη εδώ. Άφηξη εδώ. Είναι η κυρία Περζού μαζί μας και την κούσα να μην δω. Καταλαβαίνω πάντα από τις φωνές και από τη χαρά σας ποιος είναι ο νικητής. Θύμισε κάτι από παρελθόν σήμερα και τα βάλε και με θηρία, όπως μου είπατε. Είναι ο Κάπταν. Τα βάλε σήμερα με τα θηρία. Τόσο καλά άλογα δεν το περίμενα. Αλήθεια σου λέω, Βάση, δεν αφαιρθεί στο Θεό πρώτο που τον έχει καλά. Δεύτερον, το προπονητή μου, το Αλμπινίσι και τη όλη ομάδα που δουλεύει μαζί του. Γιατί έκαναν τόσο καλή δουλειά να γυρίσει και να κερδίσει το Mentor, να κερδίσει το Τζιν Τραπ, να κερδίσει. Τι ήταν αυτό σήμερα, παιδιά, τι ήταν αυτό. Δεν έχω εδώ και από χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που δουλεύει, που είναι εδώ και γενικά που μας δίνει αυτή τη χαρά.